Κύριε Υπουργέ, ας γίνουμε λίγο πιο πεζοί σε σχέση με αυτά τα οποία στη μισή ώρα και μας αναλύσατε εδώ πέρα και ας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει? Πιστεύω είναι καταλυτικό ερώτημα αυτό για τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Εμείς λέμε ότι υπάρχει βεβαίως απάντηση σε αυτό και το δίνουν τα ίδια τα στοιχεία του μεσοπρόθεσμου που εσείς δώσετε στη δημοσιότητα και σήμερα συζητάμε. Να δούμε για παράδειγμα τα φορολογικά έσοδα. Με βάση τα δικά σας στοιχεία λένετε ότι το 2025 τα φορολογικά έσοδα θα φτάσουν στα 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θα αυξηθούν κατά 13 δισεκατομμύρια από το 2021. Από πού θα προέλθει ο κύριος όγκος αυτών των επιπλέον εσόδων? Το 70%, το 70% το επαναλαμβάνω και πάλι, δηλαδή τα 9 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από την αύξηση των έμεσων φόρων, των πιο αντιλαϊκών φόρων, 6 δισεκατομμύρια επιπλέον, καθώς και τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια θα προέλθουν από την αύξηση των εσόδων από το φόρο φυσικών προσώπων. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο λέτε ότι στη μεγαλύτερη πίτα το φορολογικό εσόδιο θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι που θα πληρώσει ο λαός. Και θα μειωθεί ποιο κομμάτι? Το κομμάτι που πληρώνει η επιχειρηματική όμιλη. Αυτός προς το σκέλος των εσόδων. Να πάμε και στο σκέλος των δαπανών. Η μισθολογία, η μισθοδοσία παραμένει παγωμένη στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα του 2021-2025. Παραμένει παγωμένη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αύξηση του ΑΕΠ δεν μεταφράζεται και σε αύξηση του της δαπάνης για μισθοδοσία. Άρα δηλαδή η μισθοδοσία, οι δαπάνες για μισθοδοσία θα μειωθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στην υγεία παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2021-2025 οι δαπάνες για την υγεία. Συνολικές δαπάνες για την υγεία παραμένουν. Τι σημαίνει αυτό? Σε μια πίτα που μεγαλώνει, γιατί θα μεγαλώσει όπως λέτε το ΑΕΠ, ποσοστιαία οι δαπάνες που κατευθύνουν στην υγεία θα μειωθούν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα χάλια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που τα βλέπουμε καθημερινά θα παραμείνουν και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Στην παιδεία, στα ίδια επίπεδα παραμένουν και πάλι οι συνολικές δαπάνες στο 25 σε σχέση με το 21. Άρα δηλαδή και εδώ, ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες που κατευθύνονται για την παιδεία μειώνονται. Από αυτή την άποψη, και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι φανερό, του μεσοπρόθεσμου, επιστροφή το 2023 στα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και στην ενισχυμένη βεβαίως εποπτεία. Και αυτό ακριβώς ο στόχος αποτελεί τη συνέχιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, είναι καθαρό ότι ότι το μεσοπρόθεσμο είναι αντιλαϊκό, κάνει μια ουσιαστική αναδιανομή σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων, και γι' αυτό δεν είναι και τυχαία η έκφραση την οποία δίνει η ίδια η γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, όπου στη σελίδα 2 τονίζει ότι είναι εμφανής ο επενδυτικός προσανατολισμός του μεσοπρόθεσμου. Άρα δηλαδή το κομμάτι της πίτας, το μεγάλο κομμάτι της πίτας θα πάει για να εξυπηρετηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αλλά και οι προβλέψεις που γίνονται στο μεσοπρόθεσμο για την πορεία ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι προβλέψεις οι οποίες οδηγούν σε μια αβέβαιη και επισφαλή ανάπτυξη. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για την περίπτωση εμφάνισης και τέταρτου κύματος πανδημίας μετά το καλοκαίρι εξαιτίας της μετάλλαξης του ιού σε ιό δέλτα, σε μορφή δέλτα. Και η κυβέρνηση παραμένει στην ανορθολογική λογική της ατομικής ευθύνης και στην άρνηση να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι επισφάλειας των προβλέψεων, όπως για παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια. Γιατί μπορεί να είπατε κύριε Υπουργέ ότι μειώνονται, αλλά δεν έχετε συνυπολογίσει τη νέα γενιά κόκκινων δανείων από την εκδήλωση της νέας καπιταλιστικής κρίσης, ούτε βεβαίως λέτε ότι αυτή η μείωση των κόκκινων δανείων ήταν απλά και μόνο η μεταφορά το κόκκινο δανείο στους σέρβις από τις τράπεζες. Με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος να παραμένει σε γιγαντιαία επίπεδα και βεβαίως ο κίνδυνος του πληστηριασμών
για τα κόκκινα δάνεια να επικρέμεται με βάση και το νέο πτωχευτικό κώδικα πάνω από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αλλά και τα ίδια τα δικά σας τα μεγέθη, τι λένε κύριε Υπουργέ, ακόμη δηλαδή και αν επιτευχθεί το 6,2% το 2022, αλήθεια, σε αυτό το 6,2 συνυπολογίσατε και τη λογιστική αύξηση του ΑΕΠ που θα προκύψει από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Αλλά ακόμη και αν αυτό το 6,2 επιτευχθεί, είναι σίγουρο ότι η επιστροφή στα επίπεδα του 19 θα γίνει μετά από μια τετραετία. Δηλαδή το 2023 και βλέπουμε. Και από αυτή την άποψη είναι γεγονός η αγωνία σας, η αγωνία της κυβέρνησης, όχι μόνο εσάς προσωπικά, και είναι ολοφάνερη σε κάθε μέτρο το οποίο παίρνετε. Όπως για παράδειγμα, η προσπάθειά σας να εξαγοράσετε τον εμβολιασμό των νέων με τη δωροκάρτα, εκτός από μια εκφυλισμένη εκδοχή της ατομικής ευθύνης και προσπάθεια συγκάλυψης της γύμνιας του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, είναι και μια κίνηση επί της ουσίας χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, στην αυτοπλοεία και στον τουρισμό, γιατί για ακόμη μια φορά αποδεικνύονται έολες οι προβλέψεις σας για την πορεία του τουρισμού. Είναι ένα ακόμη δείγμα του ανορθολογισμού της κυβερνητικής πολιτικής που αντί να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπονομεύει τελικά με τη δωροκάρτα την ίδια την προστασία της υγείας του λαού και της νεολαίας. Αλλά ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και τι λέτε εσείς στο μεσοπρόθεσμο. Να πάρουμε και να εξετάσουμε την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, όπου η πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης δείχνει ότι θα είναι η μισή από την αύξηση του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι όλο ένα και μικρότερο κομμάτι της παραγόμενης πίτας θα πηγαίνει προς τα λαϊκά στρώματα. Δηλαδή θα γίνονται αναλογικά όλο και πιο φτωχοί, αφού θα μεγαλώνει το κομμάτι της πίτας και αυτοί θα παίρνουν λιγότερο, τα λαϊκά στρώματα. Αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που θα είναι τη ίδια όσο θα είναι και η μείωση της ανεργίας. Δηλαδή παραδέχεστε ότι οι μισθοί το 2025 θα παραμείνουν καθυλωμένοι στα επίπεδα του 2021 ακόμη και την περίοδο της ανάπτυξης. Αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που είναι ονομαστική, γιατί συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι της σχετίζεται με την αύξηση του τιμάριθμου. Δηλαδή η πραγματική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης τίνει προς το μηδέν. Αυτό επιβεβαιώνει ότι και στην Ελλάδα του 2.0 χαρακτηριστικό της γνώριμα θα είναι η παραμονή στη σχετική εξαθλίωση μιας πολύ μεγάλης μερίδας του λαού και της νεολαίας μας. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσει συμπληρωματικά και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποτελεί εργαλείο εξυπηρέτησης των αναγκών διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης και της ανάγκης για την καπιταλιστική μετάβαση, που βεβαίως έχει και μια σειρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για την εκταμείευση και την πορεία αυτή. Προαπαιτούμενα που αποτελούν τις λεγόμενες βέλτιστες καλές ευρωπαϊκές πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό άλλωστε και είναι και πανευρωπαϊκό μνημόνιο. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές αποτυπώνονται στο εργασιακό τερατούργημα το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγο διάστημα, με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με το φτηνό και αναλώσιμο χωρίς δικαιώματα εργαζόμενο, με την εντατικοποίηση των εργαζόμενων, την αύξηση της εκμετάλλευσης για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Θα ακολουθεί στο επόμενο προαπαιτούμενο, δηλαδή η δημιουργία ενός επικουρικού ταμείου με κεφαλοποιητικό σύστημα, το οποίο επί της ουσίας θα δώσει ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις, τζογάροντας τις εισφορές των εργαζόμενων στις χρηματοαγορές. Και οι όποιες απώλειες από αυτό το τζογάρισμα, λέτε, θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και βεβαίως θα καλυφθούν ενδεχόμενα και οι τρύπες, οι οποίες θα υπάρχουν στο ήδη υπάρχουν επικουρικό ταμείο από τη μείωση των εισφορών των νέων εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν θα οδηγήσει σε μείωση συνολικά των επικουρικών εισφορών το νέο ταμείο και βεβαίως σε μια τεράστια αναδιανομή
του πλούτου προς όφελος των λίγων, αλλά και μια αναδιανομή ανάμεσα στους πολλούς, όπου θα κληθούν μέσω της φορολογίας να καλύψουν τις τρύπες και τα κενά της επικουρικής ασφάλισης λόγω του τζογαρίσματος. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλοι νόμοι, νέος επενδυτικός νόμος, νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και όλα αυτά τα μέτρα, εμείς το λέμε καθαρά, δεν είναι μέτρα ιδεολογικής τύφλωσης λόγω του νεοφιλελευθερισμού, όπως σας κάνουν κριτική τα άλλα κόμματα. Αλλά εμείς τονίζουμε ότι είναι μέτρα αναγκαία για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εφαρμόζονται παντού, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν δηλαδή τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αντιγράφεται και στην Ελλάδα. Είναι μέτρα τα οποία υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση και σήμερα συνεχίζει να τα υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η φθηνή εργατική δύναμη είναι η αλλιώψη της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Η ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου απαιτεί καθυλωμένους μισθούς, απαιτεί μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους, απαιτεί ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ο νέος γύρος των πράσινων και ψηφιακών επενδύσεων έχει ανάγκη από χαμηλή φορολογία το μεγάλο κεφάλαιο και μετατόπιση φορολογίας των λαών. Χρειάζεται μεγάλα πακέτα χρηματοδότησης προς τους ομίλους που θα πληρώσει ο λαός σε επόμενη φάση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, άλλωστε και η πολιτική του μεσοπρόθεσμου δεν είναι καινούρια. Τα μνημόνια και με τα μνημονιακές δεσμεύσεις αποτυπώνονται σε αυτόν που υπηρέτησαν πιστά τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί σήμερα. Έχει δηλαδή το ίδιο αντιλαϊκό πρόσημο, την ίδια κατεύθυνση με τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και επί της ουσίας, εμείς λέμε καθαρά ότι ακόμη και αυτή η πρόταση την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι απλά ανέφικτη, αλλά είναι μια εξαιρετική επικίνδυνη πρόταση για το λαό και την νεολαία, για την εργατική τάξη. Γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόταση ταξικής συνεργασίας ανάμεσα στο λαό και τους ομίλους, τους επιχειρηματικούς, για να έρθει καπιταλιστική ανάπτυξη. Καλείται δηλαδή τους εργαζόμενους να σκύψουν το κεφάλι, να υποταχθούν στην εξαθλίωση του πράσινου ψηφιακού καπιταλισμού. Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ξαναζεσταμένη σοσιαλδημοκρατική σούπα ενός τάχα φιλολαϊκού καπιταλισμού που όλο έρχεται και ποτέ στο τέλος δεν έρχεται. Και σε την ίδια ακριβώς λογική κινείται και η πρόταση που μας έκανε και ο κύριος Τσακαλούτος πριν από λίγο για 3-4 σημεία που μπορούμε να συγκλίνουμε όλοι μαζί για να μειώσουμε, λέει, τις ανισότητες. Δηλαδή, επί της ουσίας, μας ζητάει να αποδεχθούμε τις ανισότητες, να αποδεχθούμε την κλεψιά των εργαζόμενων, απλώς και μόνο να μειώσουμε το ποσοστό αυτό της κλεψίας για κάτι λίγο, τη στιγμή που οι ανισότητες, λόγω ακριβώς της νέας τεχνολογίας, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι λοιπόν, η ίδια η πορεία επιβεβαιώνει ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Ακόμη και αν επικαλείστε τον Biden για να προσπαθήσετε να αλλάξετε το τέτοιο, δεν μπορείτε να συγκαλύψετε ότι ο Biden, ο κατά τα άλλα φιλολαϊκός και σοσιαλδημοκράτης, βομβαρδίζει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και ετοιμάζεται για νέες επεμβάσεις στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, είτε η ανάπτυξη όπως επικαλείται η κυβέρνηση θα είναι βιώσιμη, είτε δίκαιη ανάπτυξη, είτε και μετακαπιταλιστική ανάπτυξη όπως είναι κάποια άλλα κόμματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια συγκεκριμένη να συγκαλύψουν τη συμφωνία τους για την υπεράσπιση ενός παροχημένου συστήματος, όπως είναι το καπιταλιστικό σύστημα, ενός άπιου και βαθιού αντιδραστικού συστήματος, όπου διευρύνει καθημερινά την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και στο επίπεδο της ικανοποίησης αυτής. Έτσι λοιπόν, η απάντηση στα αδιέξοδα του λαού και στα λαϊκά προβλήματα δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στον καπιταλιστικό σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και το ΚΚΕ προτείνει τη σύγκρουση και την επαναστατική ανατροπή αυτής της κατάστασης.
Ο σοσιαλισμός λοιπόν είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, είναι αυτός που ο οποίος μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεινά του καπιταλισμού. Να οργανώσει δηλαδή με τέτοιο τρόπο την οικονομία, αξιοποιώντας το σύνολο των τεχνολογικών και επιστημονικών δυνατοτήτων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι του καπιταλιστικού κέρδους. Και ο κύριος Σκυλακάκης μπορεί να χλεβάζει όσο θέλει το σοσιαλισμό, αλλά αυτός ο χλεβασμός δεν μπορεί να συγκαλύψει την αδυναμία του να απαντήσει στα αμήλικτα ερωτήματα. Γιατί ενώ η τεχνολογία δίνει τις δυνατότητες να ζήσει ο κόσμος καλύτερα, αυτός να ζει χειρότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όχι, και αυτό δεν απαντάει στα ερωτήματά μας, είναι όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί διαφορετικά άμα τολμήσει να απαντήσει θα γκρεμιστεί το αφήγημά του, το αφήγημά σας που είναι αφήγημα κοινών όλων σας.